Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε καλά γιατί το χρειαστούμε στην πράξη κατά κόρον, είναι οι συντομογραφίες. Μπορούμε να ορίσουμε συντομογραφίες τύπων, ό,τι λέει η λέξη έτσι. Ορίζουμε κάποιους τύπους για να κάνουμε σύντομη γραφή περίπλοκων παραστάσεων, προκειμένου να μην χρειάζεται κάθε φορά να γράφουμε τα ίδια πράγματα. Θα μελετήσουμε λοιπόν το συντακτικό των συντομογραφιών. Ξεκινάμε με συντομογραφίες ενός ορίσματος. Οι συντομογραφίες ενός ορίσματος έχουν την ιδιότητα ότι θα αληθεύουν αν το όρισμα έχει την ιδιότητα περιγράφουμε με κατηγορηματική λογική. Προσοχή, όταν ορίζουμε μια συντομογραφία, τα ορίσματα πρέπει να είναι ελεύθερες μεταβλητές στην πρόταση κατηγορηματικής λογικής που θα γράψουμε. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε και τη χρήση των συντομογραφιών επίσημα παραδείγματα. Βλέπουμε τέσσερις σημαντικές συντομογραφίες, οι οποίες βρίσκονται σε παλιές εργασίες, σε παλιά θέματα, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον. Δεν είναι θεωρία, οπότε αυτές οι συντομογραφίες όποτε χρησιμοποιούνται θα πρέπει να γράφονται. Εντάξει, πάμε να τις δούμε πώς καταρχάς τις ορίζουμε. Ορίζουμε λοιπόν τη συντομογραφία ε του χ. Προσοχή, στο σύμβολο του τριπλού ίσον που διαβάζεται αληθεύει αν. Ορίζω τη συντομογραφία λοιπόν ε του χ να αληθεύει αν ισχύει αυτή η παράσταση κατηγορηματικής λογικής που βλέπουμε στη συνέχεια. Θα την ξαναγράψω λίγο αυτή την παράσταση γράφοντας τα σύμβολα όχι προθεματικά αλλά ενδοθεματικά για να διαβάζετε πιο εύκολα. Δες λοιπόν εδώ ότι αυτή η παράσταση είναι το γινόμενο του 2 με το ψ. Έτσι, το γινόμενο του 2 με το ψ. Άρα αυτή η παράσταση τελικά, την ξαναδιαβάζω τώρα, ότι το ε του χ θα αληθεύει αν υπάρχει ένα ψ έτσι ώστε το χ να είναι ίσο με το 2 επί ψ. Ή με πιο απλά λόγια, αν το χ γράφεται ως το γινόμενο του 2 με το ψ. Τώρα, ξέρουμε και τον ορισμό του αρτού αριθμού και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα θα αληθεύει αν το χ έχει την ιδιότητα να γράφεται 2 επί ψ, δηλαδή αν το χ είναι άρτιος. Παρατηρήστε τώρα το εξής, ότι άμα σε ρωτήσω πόσο κάνει το ε του 1, θα πρέπει να πας να βάλεις όπου χ το 1 στην παράσταση που βλέπεις μπροστά σου. Οπότε υπάρχει ένα ψ έτσι ώστε το 1 να γράφεται 2 επί ψ. Η απάντηση είναι όχι. Άρα θα απαντήσει ψευδές. Το ε του 2 αντίθετα, υπάρχει ένα ψ έτσι ώστε το χ να γράφεται 2 επί ψ. Ναι, είναι η απάντηση. Όπου ψ θα βάλουμε το 1. Το ε του 3, υπάρχει ψ έτσι ώστε 3 ίσο 2 ψ. Όχι, ψευδές. Ε του 4 αληθές. Ε του 5 ψευδές. Ε του 6 αληθές κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνεις λοιπόν από εδώ ότι από τη στιγμή που το έχουμε ορίσει αυτό το πράγμα, τώρα πλέον συμπεριφέρεται ως κατηγόρημα, όπως γράφει κάτω-κάτω στην παρατήρηση. Αφού τις ορίσουμε, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να συνθέσουμε πιο σύνθετες προτάσεις. Η συμπεριφορά τους είναι σαν τα κατηγορήματα. Δηλαδή, θα παίρνουν ορίσματα πλέον αυτές και ανάλογα με την τιμή του ορίσματος θα βγαίνουν αληθείς ή ψευδείς. Για παράδειγμα, θα μπορώ να σου στήσω τώρα μια άσκηση και να σου πω αυτή η πρόταση που θα γράψω είναι αληθείς ή ψευδείς. Και σου γράφω μία πρόταση, όπου στην πρόταση αυτή χρησιμοποιώ πλέον το κατηγόρημα ε, έτσι, προκειμένου να γράψω μία πρόταση. Αυτή η πρόταση που βλέπεις εδώ, άμα πάμε να τη διαβάσουμε λίγο με το συντακτικό που είπαμε, κάθε φυσικός αριθμός, συνεπαγωγή, αν είναι άρτιος, τότε ο επόμενος του είναι άρτιος, οπότε αυτή εδώ η πρόταση τι είναι, είναι ψευδής. Η μετάφραση στα ελληνικά είναι ότι για κάθε φυσικό αριθμό ισχύει ότι ο επόμενος του είναι επίσης άρτιος ή ακόμα καλύτερα ο επόμενος κάθε άρτιου είναι άρτιος που βεβαίως είναι ψευδής. Επίσης έχω το δικαίωμα στη θέση του ορίσματος, του χ δηλαδή όπως τη διατύπωση στην τομογραφία, να βάλω όποια μεταβλητή θέλω πλέον στις περίπλοκες προτάσεις που θα καταγράψω στη συνέχεια. Πάμε να δούμε το δεύτερο κατηγόρημα, το οποίο είναι το κατηγόρημα όμικρον του χ. Το κατηγόρημα όμικρον του χ το ορίζουμε ως εξής. Όμικρον του χ λοιπόν θα αληθεύει αν υπάρχει ένα ψ με την εξής ιδιότητα. Το χ να είναι ίσο με το άθροισμα δύο ποσοτήτων. Η πρώτη ποσότητα είναι το γινόμενο του 2 με το ψ, άρα 2 ψ, ενώ η δεύτερη ποσότητα είναι ο αριθμός 1. Συνεπώς η συντομογραφία όμικρον του χ ορίστηκε να αληθεύει αν υπάρχει ένα ψ έτσι ώστε το χ να γράφεται 2 ψ συν 1. Αυτός είναι ο ορισμός του περιττού αριθμού. Οπότε λοιπόν έχουμε στα χέρια μας και ένα δεύτερο εργαλείο αυτή τη στιγμή, το όμικρον του χ, το οποίο θα αληθεύει αν το όρισμα είναι περιττός αριθμός. Εντάξει. Τώρα, επίσης, το ξαναλέω, γράφω μία πρόταση, ένα παράδειγμα εδώ ψηλά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μπορώ να γράψω το εξής, έτσι. Για κάθε ζεύγος φυσικών αριθμών γράφω εδώ και αν το χ είναι ίσον με το επόμενο του ψ και ο αριθμός χ είναι άρτιος, τότε ο αριθμός ψ είναι περιττός.
Θέλω να τονίσω εδώ το γεγονός ότι στο κατηγόρημα, και το λέω κατηγόρημα έτσι καταχρηστικά, συντομογραφία είναι στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, επειδή η συμπεριφορά του είναι σαν τη συμπεριφορά του κατηγορήματος, το λέμε και κατηγόρημα. Η συμπεριφορά λοιπόν του κατηγορήματος όμικρον πλέον είναι ότι έχω δικαίωμα να βάλω ό,τι ορίσματα θέλω σε αυτά. Τα ίδια ορίσματα που έχω δικαίωμα να βάλω και στα κατηγορηματικά σύμβολα, δηλαδή σταθερές μεταβλητές στα αναρτησιακά σύμβολα. Απλά, τι θα ελέγχει πλέον το κατηγόρημα? Θα ελέγχει αν το όρισμα το οποίο έχει δεχθεί έχει την ιδιότητα που έχουμε περιγράψει. Άρα, αυτή η πρόταση που έχουμε εδώ πέρα είναι για κάθε ζεύγος φυσικών αριθμών. Αν το Χ είναι ο επόμενος του Ψ και το Χ είναι άρτιος, τότε υποχρεωτικά το Ψ θα είναι περιττός αριθμός. Και είναι μια πρόταση βεβαίως η οποία αληθεύει. Βλέπεις ότι εδώ έχω βάλει σαν όρισμα τη μεταβλητή Ψ, αλλά πώς το διαβάζω, ότι ο Ψ είναι πλέον περιττός αριθμός. Πολύ σημαντικό. Τώρα, πάμε στον πρώτο αριθμό, όπου στον πρώτο αριθμό θέλω λίγο να θυμίσω τον ορισμό. Ο πρώτος αριθμός είναι αριθμός που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα. Και όταν λέμε μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα, εννοούμε ότι διαιρείται ακριβώς. Έτσι, η λέξη διαιρείται στη μπλήκωση και γενικώς στα μαθηματικά είναι ότι διαιρείται ακριβώς μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα. Θα φτιάξω λίγο πρόχειρα εδώ ένα πινακάκι για να θυμηθούμε ποιοι αριθμοί είναι πρώτοι και να δούμε και μια ιδιότητα των πρώτων αριθμών. Ξεκινάμε λίγο με το 0. Το 0 έχει το χαρακτηριστικό εξορισμού ότι δεν είναι πρώτος, έτσι. Εδώ λοιπόν γράφω στην πρώτη γραμμή τους φυσικούς αριθμούς και από κάτω θα σημειώνω αν είναι πρώτος ή όχι. Το 0 εξορισμού δεν είναι πρώτος αριθμός και επίσης και το 1 προσοχή, ο μαθηματικός ορισμός του πρώτου αριθμού διατυπώνει ότι το 1 δεν είναι πρώτος αριθμός εξορισμού. Εντάξει. Μετά, πάμε τώρα στο 2. Το 2 είναι πρώτος αριθμός. Τώρα, θα κάνω και μια παρατήρηση όσον αφορά τους αριθμούς που μελετάμε και θα αναδείξουμε κάτι το οποίο ισχύει για τους πρώτους αριθμούς, ότι δηλαδή για παράδειγμα το 2 σαν γινόμενο 2 φυσικών μπορεί να γραφτεί μόνο με τον εξής τρόπο, 2 επί 1, 1 επί 2. Το 3 με τη σειρά του είναι και αυτός ένας πρώτος αριθμός. Αν το σκεφτείς σαν γινόμενο 2 φυσικών, γράφεται μόνο 3 επί 1 και 1 επί 3. Εντάξει. Μετά, το 4 δεν είναι πρώτος αριθμός, είναι σύνθετος αριθμός, όπως λέμε. Και γενικεύοντας την παρατήρηση που είπαμε πριν λίγο, πώς μπορώ να γράψω το 4 σαν γινόμενο 2 φυσικών αριθμών? Η απάντηση είναι ότι εδώ υπάρχουν περισσότεροι τρόποι. Είναι 4 επί 1, είναι 2 επί 2 και είναι και 1 επί 4. Εντάξει. Μετά, το 5. Είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι πρώτος. Πώς μπορεί να γραφτεί σαν γινόμενο 2 φυσικών αριθμών? Μόνο ως 5 επί 1 και 1 επί 5. Το 6 τώρα, και γενικότερα όλοι οι άρτιοι αριθμοί από εδώ και στο εξής δεν είναι πρώτο, έτσι. Το 6 λοιπόν δεν είναι πρώτος αριθμός και μπορεί να γραφτεί σαν γινόμενο 2 φυσικών αριθμών με τους εξής τρόπους. 6 επί 1, 2 επί 3, 3 επί 2, έτσι, και 1 επί 6. Δείτε ότι στην καταγραφή που κάνω, αυτό το οποίο γράφω είναι όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γραφτεί ο αριθμός σαν γινόμενο 2 φυσικών αριθμών. Το 7 με τη σειρά του είναι πρώτος αριθμός, διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα και σαν γινόμενο φυσικών μπορεί να γραφτεί μόνο 7 επί 1 και 1 επί 7. Τώρα καταλαβαίνετε λίγο που το πάω, το 8 είπαμε δεν είναι πρώτος και γράφεται εκτός από 8 επί 1 και 1 επί 8 γράφεται και 2 επί 4 ή 4 επί 2. Το 9 επίσης δεν είναι πρώτος αριθμός. Γιατί τώρα διαιρείται όχι μόνο με το 9 και με το 1 αλλά και με το 3 και σαν γινόμενο 2 φυσικών αριθμών μπορεί να γραφτεί 1 επί 9, 9 επί 1 αλλά και 3 επί 3. Άρα εδώ υπάρχει μια ιδιότητα των μαθηματικών η οποία είναι πρώτες των μαθηματικών, ισχύει ότι ένας αριθμός που είναι πρώτος γράφεται ως γινόμενο φυσικών μόνο ως το γινόμενο του εαυτού του με τη μονάδα. Έτσι, είτε το 7 ήταν 7 επί 1 ή 1 επί 7. Αντίθετα, ένας αριθμός που δεν είναι πρώτος, έτσι, μπορεί να γραφτεί σαν γινόμενο φυσικών όχι μόνο με αυτόν τον τετριμένο τρόπο, αλλά και ως γινόμενο 2 φυσικών αριθμών που είναι ξένοι σε σχέση με τον αριθμό που μελετάμε. Το 6, ας πούμε, δεν είναι πρώτος αριθμός και γράφεται εκτός από τον τετριμένο τρόπο 6 επί 1, 1 επί 6, γράφεται και 2 επί 3 ή 3 επί 2 αντίστοιχα. Ωραία. Τώρα, έχοντας αυτή εδώ την πληροφορία, πάμε να δούμε τη συντομογραφία για τον πρώτο αριθμό. Η συντομογραφία για τον πρώτο αριθμό είναι αυτή εδώ, π του χ την έχουμε ονομάσει. Π του χ λοιπόν την ορίζουμε να είναι η εξής. Πρώτη ιδιότητα που πρέπει να έχει, πρέπει να είναι χ διάφορο του μηδενός. Είπαμε προηγουμένως ότι αυτό είναι ο ορισμός του πρώτου αριθμού, δεν είναι το 0 και το 1 πρώτη, εξορισμού. Επίσης, δεν πρέπει να είναι, λέει, στην επόμενη παρένθεση ούτε το 1. Χ διάφορο του 0 και χ διάφορο του 1, πολύ απλά όλα αυτά. Συνεχίζουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που είναι το σημαντικό, να το διαβάσουμε λίγο τι λέει. Λέει, για κάθε ζεύγος φυσικών αριθμών
με την ιδιότητα ότι το χ γράφεται ψι επί z, άρα για οποιουσδήποτε δύο φυσικούς αριθμούς που το χ να γράφεται ψι επί z, ξαναλέω ότι μελετάω αν ο χ είναι πρώτος αριθμός. Οπότε τι λέει τώρα η ιδιότητα? Λέει για κάθε δύο φυσικούς που το χ γράφεται ως γινόμενο αυτών των δύο φυσικών, υποχρεωτικά το χ θα είναι ή ο ένας, ο ψι, ή θα είναι ο άλλος, ο z. Δείτε πάνω την ιδιότητα στο πινακάκι που φτιάξαμε. Το 3 για παράδειγμα που είναι πρώτος αριθμός, πώς γράφεται σαν γινόμενο? Γράφεται ή 3 επί 1 ή 1 επί 3. Ωραία. Αν το γράψω 3 επί 1, τότε το 3, το ψι δηλαδή, είναι ίσο με το χ. Αντίθετα, αν το γράψω 1 επί 3, τότε υποχρεωτικά το z είναι ίσο με το χ. Αντίθετα, για έναν αριθμό που δεν είναι πρώτος, όπως το 4, το 4 γράφεται σαν γινόμενο και 2 επί 2. Άρα λοιπόν δεν ισχύει ότι για κάθε ζεύγος φυσικών αριθμών που το χ γράφεται στο γινόμενο αυτού του ζεύγους 4 ίσον 2 επί 2, σκέψου, ότι το χ είναι ή ο ένας το 2 ή ο άλλος πάλι το 2. Δεν δουλεύει λοιπόν, κατάλαβες. Άρα η ουσία του πράγματος είναι ότι πατώντας πάνω σε αυτή την ιδιότητα που είπαμε στους πρώτους αριθμούς, καταφέραμε και εκφράσαμε ένα κατηγόρημα καινούριο, το π, το οποίο θα αληθεύει μόνο αν το όρισμά του είναι πρώτος αριθμός. Άρα έχουμε τώρα στα χέρια μας και ένα εργαλείο για τον πρώτο αριθμό. Συνεχίζουμε τώρα με το κατηγόρημα διαιρείται, το d του χ, ψ, το οποίο θα αληθεύει αν το πρώτο όρισμα διαιρείται ακριβώς από το δεύτερο όρισμα. Δες τώρα κάτι, γράφω πάλι ψηλά. Πότε ένας αριθμός χ διαιρείται ακριβώς από έναν αριθμό ψ? Ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι, θα πρέπει να είναι κάποιος φυσικός αριθμός z, εντάξει, και το υπόλοιπο να είναι 0. Μένουμε όμως στο πρώτο, ότι πρέπει το αποτέλεσμα της διαίρεσης να είναι κάποιος φυσικός αριθμός z. Τότε ο χ θα διαιρείται ακριβώς από το ψ. Εδώ όμως δεν έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την διαίρεση, γιατί η διαίρεση δεν έχει εκφραστεί στα συναρτησιακά σύμβολα που ορίσαμε στη γλώσσα της θεωρίας αριθμών. Για το λόγο αυτό, τη διαίρεση θα την εκφράσουμε σαν πολλαπλασιασμό που έχουμε το μαθηματικό δικαίωμα. Οπότε αντί να γράψουμε ότι ο χ διαιρείται από το ψ και έχω αποτέλεσμα z, θα γράψω ότι ο χ θα πρέπει να είναι το γινόμενο του ψ με το z. Οπότε λοιπόν το χ θα διαιρείται από το z, από το ψ, θα διαιρείται αν το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι ένας φυσικός, ισοδύναμα τελείως μαθηματικά, αν ο χ γράφεται ψ επί z, όπου z είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι φυσικός. Να λοιπόν το κατηγόρημα, το βλέπουμε εδώ πως έχει οριστεί, λέει ότι ο χ θα διαιρείται από το ψ αν ο χ μπορεί να γραφεί σαν το γινόμενο του ψ με έναν φυσικό αριθμό z. Άρα έχουμε και μια συντομογραφία δύο ορισμάτων εδώ πέρα, η οποία θα αληθεύει αν το πρώτο όρισμα διαιρείται ακριβώς από το δεύτερο όρισμα. Έχουμε τώρα αυτά τα τέσσερα βασικά εργαλεία στα χέρια μας, με τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε και να γράψουμε περίπλοκες προτάσεις. Λοιπόν, παρόλο που το είδαμε, ήδη έχουμε δει συντομογραφία δύο ορισμάτων, να τονίσουμε εδώ πέρα κάποια χαρακτηριστικά των συντομογραφιών, γιατί πλέον έχετε και δικαίωμα να γράψετε οποιαδήποτε συντομογραφία θέλετε, έτσι. Δηλαδή, οποιαδήποτε συντομογραφία παίρνει δύο ορίσματα και εκφράζει μια ιδιότητα, μια σχέση μεταξύ των ορισμάτων, τη διατυπώνουμε και έπειτα τη χρησιμοποιούμε για να γράψουμε πιο περίπλοκες προτάσεις. Δύο σημεία να τα τονίσουμε όμως, γιατί γίνονται κάποια λαθάκια. Μια συντομογραφία δύο ορισμάτων λοιπόν θα αληθεύει αν τα ορίσματα έχουν τη σχέση που περιγράφεται από την πρόταση κατηγορηματικής λογικής. Προσοχή, όταν ορίζουμε μια συντομογραφία, τα ορίσματα οφείλουν να είναι ελεύθερες μεταβλητές στην πρόταση κατηγορηματικής λογικής. Αυτό το είδαμε σε όλα τα παραδείγματα που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή δες λίγο στο 1 που ορίσαμε τον άρτιο αριθμό, το χ είναι ελεύθερη μεταβλητή μέσα στον ορισμό, έτσι, δεν δεσμεύεται από ποσοδείκτη το χ. Το χ επίσης στο όμικρον, έτσι, είναι ελεύθερη, δεν δεσμεύεται με ποσοδείκτη. Το ίδιο και στο 3. Στο δε 4 που έχω ως ορίσματα το χ και το ψ, και το χ και το ψ δεν δεσμεύονται με ποσοδείκτη, τυχόν άλλες μεταβλητές που χρησιμοποιώ τις δεσμεύω με ποσοδείκτη. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κανόνες για το πώς γράφω τη συντομογραφία. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν, ότι τα ορίσματα δεν δεσμεύονται με ποσοδείκτη. Αντίθετα, έχω δικαίωμα ότι πρέπει να δεσμεύσω με ποσοδείκτη. Τυχόν άλλες μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσω για να εκφράσω την ιδιότητα την οποία θέλω με τη συντομογραφία μου. Έτσι. Άρα λοιπόν προσοχή σε αυτό το σημείο. Είδαμε τη συντομογραφία D του χ, ψ, που αληθεύει αν το χ διαιρείται ακριβώς από το ψ. Και τώρα αυτό εδώ το σημείο, μεγάλη προσοχή. Είναι σημαντικό ότι από τη στιγμή που έχω ορίσει μια συντομογραφία, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να ορίσω περίπλοκους τύπους, βάζοντας ορίσματα που σέβονται το συντακτικό κατηγορηματικής λογικής.
τελικά αυτές οι συντομογραφίες που έχουμε φτιάξει, από τη στιγμή που τις ορίζουμε, έχουν τη συμπεριφορά, όπως είπαμε, κατηγορηματικού συμβόλου. Δηλαδή, μπορώ να βάλω ό,τι ορίσματα θέλω που είναι νόμιμα σε κατηγορηματικά σύμβολα. Τι σημαίνει αυτό? Σταθερές, μεταβλητές και συναρτησιακά σύμβολα. Μόνο που τι θα κάνω, θα ελέγχω αν αληθεύει η ιδιότητα που έχουμε εκφράσει μέσα στη συγκεκριμένη συντομογραφία. Παράδειγμα λοιπόν, η πρόταση κατηγορηματικής λογικής για κάθε χ, για κάθε ψ, για κάθε z, για κάθε τριάδα φυσικών, d του χ, ψ και d ψ, z, συνεπάγει d χ, z, τη διαβάζω στα ελληνικά, για κάθε τριάδα φυσικών αριθμών, αν ο πρώτος διαιρείται από το δεύτερο και ο δεύτερος από τον τρίτο, τότε και ο πρώτος διαιρείται από τον τρίτο. Είναι μια πρόταση, βλέπεις, που πλέον χρησιμοποιώ το κατηγόρημα, χρησιμοποιώ τη συντομογραφία την οποία όρισα, και αποδίδεται ένα νόημα στα ελληνικά που βλέπεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Και εδώ φαίνεται γιατί λέγεται και συντομογραφία. Γιατί αν ήθελα να γράψω ότι το χ διαιρείται από το ψ και το ψ διαιρείται από το z, να τα εκφράσω από πολλαπλασιασμούς και να γίνει εδώ πέρα καλό καλοκαίρι. Έτσι, θα ήθελα τρεις γραμμές με σύμβολα κατηγορηματικής λογικής για να το εκφράσω. Άρα λοιπόν έχω εδώ την κομψή αποτύπωση αυτής της πληροφορίας. Και στη συνέχεια μπορώ να αποφασίσω ότι αυτή η πρόταση, για παράδειγμα, είναι αληθής από τις γνώσεις που έχουμε στα μαθηματικά. Ενώ η πρόταση για κάθε χ, για κάθε ψ, ντ του χ, ψ και ντ ψ, χ συνεπάγει χ ίσον ψ. Στα ελληνικά μεταφράζεται για κάθε ζεύγος φυσικών, αν ο ένας διαιρεί τον άλλο, τότε αυτή είναι ίση. Και αυτή επίσης είναι μια αληθής πρόταση από τις γνώσεις που έχουμε σχετικά με τη διαιρετότητα των αριθμών. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια άσκηση. Όπως την άσκηση ακριβώς, θα χρησιμοποιήσουμε τα τέσσερα κατηγορήματα τα οποία ορίσαμε στη διάρκεια της παρουσίασης και θα γράψω εδώ ψηλά αυτά τα τέσσερα κατηγορήματα. Είναι το π του χ που θα αληθεύει αν το χ είναι πρώτος. Έτσι. Επίσης το κατηγόρημα όμικρον του χ θα αληθεύει αν το χ είναι περιττός αριθμός. Έτσι. Και ορίσαμε το κατηγόρημα ε του χ να αληθεύει αν ο χ είναι άρτιος αριθμός. Και εδώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή ότι αυτά τα τέσσερα κατηγορήματα είναι, ξαναλέω, σε κάποιες παλιές εργασίες του ΕΑΠ, έτσι, σε παλιό υλικό. Αυτά τα τέσσερα κατηγορήματα δεν θεωρούνται γνωστά, δηλαδή όταν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να τα ορίσουμε πρώτα στην απάντηση που θα δώσουμε και μετά έχουμε κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης τα σύμβολα που βλέπετε π, ω, ε είναι εσωτερικά δικά μας, μπορούμε να τα γράψουμε με όποιο όνομα θέλουμε, με όποιο σύμβολο θέλουμε μπορούμε να αποτυπώσουμε αυτά τα κατηγορήματα. Οπότε ξαναλέω, τα κατηγορήματα που έχουμε στα χέρια μας είναι το π του χ, είναι το όμικρον του χ, το ε του χ που απεικονίζει ότι ο χ είναι άρτιος και τέλος το ντ του χ, ψ που απεικονίζει ότι το χ διαιρείται από το ψ. Επίσης κάτι που πρέπει να πούμε εδώ για να γίνει απόλυτα σαφές είναι ότι αυτά τα κατηγορήματα ορίζουν συμπεριφορά. Δηλαδή στα ορίσματα μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Μπορώ να βάλω μεταβλητές, σταθερές, συναρτησιακά σύμβολα, έτσι, και θα ελέγχουν αντίστοιχα αν το όρισμα που έχουν δεχτεί είναι πρώτος περιττός, άρτιος ή αν το πρώτο όρισμα διαιρείται από το δεύτερο όρισμα. Πάμε τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας, χρησιμοποιώντας πλέον αυτά τα κατηγορήματα. Δηλαδή, αν έπεφτε σε εξετάσεις κάθε φυσικός διαιρείται ακριβώς από το 1, εσύ θα βλέπεις τη λέξη διαιρείται και θα πεις κανονικά στην απάντησή σου ότι ορίζω τη συντομογραφία. Ορίζω τη συντομογραφία d του χ, ψ. Θα έδινε στον ορισμό της συντομογραφίας όπως ακριβώς την έχουμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Για το λόγο αυτό, αυτές οι συντομογραφίες προτείνεται να μπουν αυτούσιες όσο έχουν κατευθείαν στο τυπολόγιο. Χ ίσον λοιπόν ψ επί z. Θα δίνουμε και την ερμηνεία της, να αληθεύει αν ο χ διαιρείται από τον ψ. Και μετά, αφού ορίσουμε τη συντομογραφία λοιπόν, copy-paste από το τυπολόγιο, στη συνέχεια είμαστε σε θέση να πάμε να διατυπώσουμε αυτή την πρόταση σε κατηγορηματική λογική. Κάθε φυσικός διαιρείται ακριβώς από το 1. Εδώ τώρα έχουμε αυτά που είπαμε, έτσι, δηλαδή πρώτη μας δουλειά να πηγαίνουμε από έξω προς τα μέσα. Πρώτα να βρούμε τον ποσοδείκτη. Ο ποσοδείκτης εδώ είναι σαφές ότι είναι το για κάθε. Και μετά να πάμε λίγο παραμέσα, εδώ μέσα πρέπει έχω γράψει κάθε φυσικός έχει μία ιδιότητα. Ποια είναι η ιδιότητα? Ότι αυτός ο φυσικός, ποιος, το χ, διαιρείται από το 1. Άρα θα χρησιμοποιήσω το κατηγόρημα d, το οποίο το έχουμε ορίσει παραπάνω. Άρα λοιπόν θέλω ο χ, πρώτο όρισμα το χ, διαιρείται ακριβώς από το 1. Για την ώρα έχω γράψει χ διαιρείται και θέλω να διαιρείται από το 1. Άρα θα βάλω δεύτερο όρισμα, τον τόνο του μηδενός. Έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό, γιατί ο τόνος είναι συναρτησιακό σύμβολο και ξέρουμε ότι στα ορίσματα ενός κατηγορήματος έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε σταθερές συναρτησιακά
και μεταβλητές. Έτσι. Η πρόταση λοιπόν είναι αυτή τελικά. Αυτή είναι η απάντηση για το ερώτημα 1. Πάμε στο ερώτημα 2. Το άθροισμα κάθε δύο φυσικών αριθμών είναι άρτιος περιττός. Έγινε σαφές ότι αυτές οι δημογραφίες πρέπει να ορίζονται κάθε φορά. Δεν θα τα γράψω τώρα εγώ. Έτσι, εδώ εντοπίζω ότι θέλω το άρτιο και το περιττό, του δίνω την συντομογραφία και μετά τη χρησιμοποιώ για να γράψω τη ζητούμενη πρόταση. Τώρα, πάμε να κάνουμε εδώ τη δουλειά μας. Η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω να εντοπίσω ότι μου λέει για κάθε δύο φυσικούς, να εντοπίσω τους ποσοδείκτες που θα χρησιμοποιήσω. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσω διπλό καθολικό ποσοδείκτη. Έχω γράψει για κάθε δύο φυσικούς ισχύει μία ιδιότητα σύμφωνα με το μεταφραστικό μας πίνακα, έτσι. Για κάθε δύο φυσικούς λοιπόν ισχύει τι. Ισχύει ότι το άθροισμά τους είναι είτε άρτιος είτε περιττός. Άρα το άθροισμα καταρχάς είναι το συν του χ, ψ. Και θέλω να ελέγξω αν αυτή η ποσότητα είναι άρτιος περιττός. Το τονίζω γιατί με τα παραδείγματα θα αναδειχθούν πολλές λεπτομέρειες του ορισμού ότι άρτιο είναι λοιπόν το όρισμα. Έχω το δικαίωμα να το πετάξω σαν όρισμα μέσα στο κατηγόρημα άρτιος. Οπότε αυτό ελέγχει αν το άθροισμα του χ με το ψ είναι όντως άρτιος αριθμός. Ή εναλλακτικά ότι είναι περιττός αριθμός. Ποιος? Πάλι το άθροισμα των δύο αριθμών. Αυτή είναι λοιπόν η ζητούμενη πρόταση. Μπορεί να γίνει και με τρίτη μεταβλητή, αλλά είναι σημαντικό να παίξουμε πάνω στη νέα αυτή γλώσσα που μαθαίνουμε. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής. Αυτή είναι η δομή της πρότασης και πρέπει σιγά σιγά να τα συνηθίσουμε. Τώρα, πάμε να στήσουμε μια μοναδικότητα στο ερώτημα 3. Υπάρχει μοναδικός αριθμός που είναι πρώτος και άρτιος. Στο μεταφραστικό πίνακα δώσαμε τη δομή που έχουμε στη μοναδικότητα και είπαμε ότι θα κάνουμε το εξής. Ότι θα πάμε και θα γράψουμε υπάρχει χ. Και μετά σε μια παρένθεση θα γράψουμε τι ιδιότητα πρέπει να έχει αυτός ο αριθμός εν προκειμένου, ο οποίος είναι μοναδικός. Εδώ πρέπει να είναι πρώτος και άρτιος. Άρα, μέσα στην παρένθεση θα βάλω π του χ πρώτος και ε του χ άρτιος. Έτσι. Τώρα, εδώ μέχρι στιγμής αν έκλεινα την αγγίλη θα είχα γράψει υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός που είναι πρώτος και άρτιος. Οπότε πρέπει να επιβάλλω τη μοναδικότητα. Πώς το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με το συντακτικό, ως εδώ πρέπει να το γράψεις βασικά, γιατί τα υπόλοιπα είναι τετριμένα. Κοπανάς το για κάθε ψ και γράφεις ότι κοίταξε να δεις και κάθε αριθμός που έχει την ίδια ακριβώς ιδιότητα, άρα copy-paste αυτό που γράψαμε στην αρχή. Για κάθε ψ λοιπόν, τέτοιο ώστε το π του ψ και ε του ψ, βλέπεις ακριβώς το ίδιο όπου χ έχω βάλει το ψ, κλείνω την παρένθεση, συνεπάγει ότι αυτό το ψ είναι ίσο με το χ. Η μοναδικότητα είναι εύκολη εφόσον αντιληφθεί κάποιος ότι πρακτικά γράφω την ιδιότητα σαν να ήταν τουλάχιστον ένα και μετά απλά χρησιμοποιώ τη μεθοδολογία η οποία εξασφαλίζει ότι το στοιχείο αυτό είναι και μοναδικό. Πάμε στο τέταρτο ερώτημα. Αν ένας αριθμός είναι πρώτος και δεν είναι το 2, είναι περιττός. Εδώ έχουμε ένα κλασικό πρόβλημα με το ένας. Το ένας απεικονίζεται με καθολικό ποσοδείκτη. Έτσι, γιατί η σωστή ερμηνεία της πρότασης εδώ, αν τα δοκιμάσετε και τα δύο και το υπάρχει και το για κάθε, η σωστή ερμηνεία της πρότασης είναι το για κάθε. Δηλαδή, κάθε αριθμός, αν είναι πρώτος και δεν είναι το 2, τότε είναι περιττός. Αυτό κολλάει πολύ περισσότερο στο ενοιολογικό αντικείμενο της άσκησης. Άρα, θα χρησιμοποιήσω καθολικό ποσοδείκτη. Εδώ αριστερά του καθολικού ποσοδείκτη και της συνεπαγωγής βεβαίως, θα βάλω την πληροφορία ότι το χ πρέπει να είναι πρώτος και να μην είναι το 2. Συνεπώς θα γράψω αριστερά της συνεπαγωγής π του χ και επίσης το χ να μην είναι το 2. Είπαμε ότι το διάφορο θα μας το επιτρέψουν να το χρησιμοποιήσουν. Το γράφω λοιπόν χ διάφορο του 2, άρα του τόνου του μηδενός. Τότε αυτός ο αριθμός, ο οποίος είναι πρώτος και δεν είναι το 2, είναι περιττός, άρα χρησιμοποιώ και το κατηγόρημα όμικρον που αφορά τον περιττό αριθμό και έχει ολοκληρωθεί η άσκηση 4. Αυτό εδώ με το ένας, ξαναλέω, αν ένας έχει μία ιδιότητα, τότε έχει και μια άλλη. Εκεί κολλάει ο ποσοδείκτης για κάθε και όχι ο ποσοδείκτης υπάρχει. Μεγάλη προσοχή. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Το τετράγωνο κάθε άρτιου αριθμού είναι περιττός. Αυτή είναι μια αρκετά έτσι επιπονή άσκηση. Το πρώτο πράγμα πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι σίγουρα θα χρησιμοποιήσει καθολικό ποσοδείκτη, έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν καθολικό ποσοδείκτη και συνεπαγωγή. Ωραία, και τώρα θέλω να δεις τι έχουμε γράψει. Έχουμε γράψει κάθε φυσικός αριθμός, χ, αν τότε, και τώρα πρέπει με προσοχή να αποτυπώσουμε στα ελληνικά από κάτω πρώτα, την πληροφορία που έχουμε στο αν και στο τότε. Λέει, το τετράγωνο κάθε άρτιο αριθμού είναι περιττός. Οπότε, κάθε φυσικός αριθμός τώρα, αν ο χ είναι άρτιος, έτσι, αυτό λέει η πρόταση, λέει το τετράγωνο κάθε άρτιο αριθμό. Αν λοιπόν ο χ είναι άρτιος, τότε, προσοχή, το τετράγωνο του είναι περιττός.
Έτσι. Το τετράγωνο του λοιπόν είναι περιττός. Άρα αποτυπώσαμε κάτω από το μποσοδείκτη μας, κάτω από την πρότασή μας, τι πρέπει να γράψουμε αριστερά και δεξιά της συνεπαγωγής, και τώρα είμαστε έτοιμοι να αποτυπώσουμε αυτή την πληροφορία στην κατηγορηματική λογική. Χ άρτιος λοιπόν, χρησιμοποιώ το κατηγόρημα ε του Χ, και μετά τη συνεπαγωγή το τετράγωνο είναι περιττός, οπότε θα αποτυπώσουμε το τετράγωνο που είναι το γινόμενο του Χ με τον εαυτό του, και αυτό θα το βάλουμε σαν όρισμα στο κατηγόριμο όμικρον, ούτως ώστε να ελεγχθεί αν όντως το τετράγωνο είναι περιττός αριθμός. Έτσι. Προφανώς η πρόταση είναι ψευδής, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εδώ το αλήθεια ή το ψέμα της πρότασης. Μας ενδιαφέρει να αποτυπωθεί σωστά η πρόταση σε κατηγορηματικής λογικής. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Κάθε άρτιος αριθμός μεγαλύτερος ίσως του 4 γράφεται σαν άθροισμα δύο περιττών πρώτων αριθμών, που είναι και η εικασία του Goldbach. Έτσι. Η πρώτη μου δουλειά, έχουμε πει, είναι να γράψω το ποσοδείκτη, είναι το για κάθε χ. Το λέει ρητά η άσκηση. Έχουμε πει ότι με το καθέ πηγαίνει η συνεπαγωγή. Κάθε αριθμός λοιπόν, αν έχει μια ιδιότητα, τότε έχει και κάποια άλλη. Να πάμε να εντοπίσουμε την υπόθεση συνεπαγωγής. Η υπόθεση συνεπαγωγής είναι όλο αυτό το πράγμα. Είναι ότι κάθε αριθμός, αν είναι άρτιος και μεγαλύτερος ίσως του 4, τότε γράφεται σαν άθροισμα δύο περιττών πρώτων αριθμών. Πάμε να γράψουμε λοιπόν την υπόθεση συνεπαγωγής. Έτσι, θέλω ο αριθμός χ να είναι άρτιος, άρα γράφω ε του χ, και επίσης θέλω, άρα εδώ θέλει το και, έτσι, να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 4. Άρα χρησιμοποιώ το κατηγόριο μεγαλύτερο ίσο, μεγαλύτερο ίσο το χ του τόνου, του τόνου, του τόνου, του τόνου του μηδενός, για να γράψω τον αριθμό 4, κλείνουν 4 παρενθέσεις εδώ και μετά η παρένθεση του μεγαλύτερου ίσο. Και τώρα θέλω αυτός ο αριθμός να γράφεται σαν άθροισμα 2 περιττών πρώτων αριθμών. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχουν δύο αριθμοί. Υπάρχει ψ και ζ, βλέπεις, εντοπίζω τους ποσοδείκτες που θέλω για αυτούς τους δύο αριθμούς, έτσι ώστε το χ να γράφεται σαν το άθροισμα αυτών των δύο αριθμών. Χρησιμοποιώ λοιπόν χ ίσον το άθροισμα των δύο αριθμών, χ ίσον ψ και ζ. Εδώ δεν χώρισα, συνεχίζουμε εδώ έτσι στη συνέχεια της άσκησης. Και τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε οι αριθμοί ψ και ζ να είναι περιττοί και πρώτοι. Το συντακτικό δεν μας επιτρέπει καμία συντομογραφία εδώ. Το μόνο που με επιτρέπει είναι στο π και στο όμικρον αντίστοιχα να βάλω ορίσματα για να γίνω έλεγχος. Άρα θα βάλω π του ψ, το ψ να είναι πρώτος, και π του ζ, το ζ να είναι πρώτος, και όμικρον του ψ, το ψ να είναι περιττός, και όμικρον του ζ και το ζ να είναι περιττός αριθμός. Συνεπώς, εδώ πέρα κλείνει η άσκηση αυτή. Κλείνει και εδώ ο ποσοδείκτης υπάρχει, και είδατε και σε αυτή την άσκηση ότι δουλεύουμε στη μετάφραση από τα ελληνικά στα κατηγορηματικά, πηγαίνοντας από έξω προς τα μέσα. Πρώτα κατασκευάζω ποσοδείκτη, δομικά σύμβολα, συνεπαγωγές και πώς ενώνονται οι προτάσεις, και εξειδικεύω όλο και περισσότερο, σεβόμενος πάντα το συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής, όπως το είδαμε στο μάθημα 3.1. Μια τελευταία παρατήρηση για να κλείσουμε το μάθημα αυτό. Ιδίως οι πληροφορίες για συντομογραφίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και σε ερμηνείες που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε πάντα δικαίωμα να γράφουμε συντομογραφίες και σε άλλες ερμηνείες. Έτσι, να μείνουμε λίγο στις συντομογραφίες τώρα χωρίς ορίσματα. Πέρα από το συντομογραφίες ενός ορίσματος, δύο ορισμάτων, τριών ορισμάτων κτλ. Που μπορώ να ορίσω, υπάρχουν και συντομογραφίες χωρίς ορίσματα. Μια συντομογραφία χωρίς ορίσματα θα αληθεύει αν ισχύει η πρόταση κατηγορηματικής λογικής, δεν θα έχει ελεύθερες μεταβλητές. Εδώ φαίνεται ανάγλυφα γιατί αυτά τα πράγματα λέγονται συντομογραφίες. Συνήθως μια συντομογραφία χωρίς ορίσματα συμβολίζεται με τα γράφηματα φ, ψ κτλ. Να δούμε δύο παραδειγματάκια. Ορίζουμε τη συντομογραφία φ και δίνω εδώ μια παράσταση, έτσι, που χρησιμοποιεί συντομογραφίες κανονικά. Το φ λοιπόν να είναι υπάρχει χ, π του χ και π του ψ και χ διάφορο του ψ. Εδώ λείπει και ένας ποσοδείκτης, υπάρχει ψ, να το προσθέσετε. Υπάρχει χ, υπάρχει ψ, π χ και π ψ και χ διάφορο του ψ. Όπου εκφράζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο πρώτοι αριθμοί, έτσι. Ορίζουμε τη συντομογραφία ψ ως για κάθε χ, π του χ συνεπάγει όμικρον του χ. Και αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι ότι στις συντομογραφίες χωρίς ορίσματα δεν έχω ελεύθερες μεταβλητές, σε αντίθεση με τη συντομογραφία με ορίσματα που είδαμε ότι τα ορίσματα είναι ελεύθερες μεταβλητές, άρα θα εκφράζουν κάποιες ιδιότητες. Η συντομογραφία ψ εκφράζει ότι για κάθε χ, κάθε φυσικός αριθμός, αν είναι πρώτος, τότε είναι περιττός, άρα έχουμε εδώ μία απεικόνηση. Και τώρα, έχοντας στα χέρια μας συντομογραφίες
τύπων πλέον, μπορώ να χρησιμοποιήσω πιο περίπλοκες προτάσεις χρησιμοποιώντας τους τύπους αυτούς. Παραδείγματος χάρη, ο τύπος φύ συνεπάγεται ψ διαβάζεται. Αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο πρώτοι αριθμοί, τότε κάθε πρώτος αριθμός είναι περιττός. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε ότι το φύ είναι συντομογραφία όλης της παράστασης που έχουμε από πάνω. Το ψ είναι μια συντομογραφία όλης της παράστασης που έχουμε από πάνω. Άρα μετά απλά μεταφράζουμε την πρόταση την οποία έχουμε στα χέρια μας και αποφασίζουμε αν είναι αλήθεια ή ψέματα εφόσον μας το ζητάει η άσκηση. Άρα, μεγάλη προσοχή στις συντομογραφίες. Συντομογραφίες χωρίς ορίσματα είναι προτάσεις, παραστάσεις δηλαδή χωρίς ελεύθερες μεταβλητές. Συντομογραφίες ενός ορίσματος εκφράζουν ιδιότητα για το όρισμα, έτσι, και το όρισμα θα είναι ελεύθερη μεταβλητή στον ορισμό. Θα το δεσμεύουμε προς το δίκτυο, θα γράφουμε την τελική μας πρόταση. Συντομογραφίες με περισσότερα ορίσματα έχουν αυτή την ιδιότητα. Τα ορίσματα θα είναι ελεύθερες μεταβλητές και θα εκφράζουμε μια ιδιότητα που θα σχετίζουν τα ορίσματα μεταξύ τους. Αυτό είναι το συντακτικό των συντομογραφιών και πρέπει να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θα το συναντήσουμε και σε άλλες ερμηνείες στη συνέχεια των μαθημάτων.